δεν θα με πείραζε να δούλευα και για τη ΜΕΤ, η αλήθεια είναι. Αλλά γενικότερα αυτοί οι διαγωνισμοί μου αρέσουν εμένα, οπότε τους κάνω και πιο πολύ σαν χόμπι. Αλλά είναι, θα πω, win-win situation, γιατί και οι μεγάλες εταιρείες αυτά τα κοιτάνε, αλλά και είναι κάτι που εγώ βρίσκω ενδιαφέρον. Ο Κωνσταντίνος Ανεμοζάλης, φοιτητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, αναδείχθηκε πρώτος στην Ελλάδα και 18ος στον κόσμο μεταξύ 12.000 συμμετεχόντων στην πρώτη φάση του διαγωνισμού Meta Hacker Cup της Meta. Για μια καλή θέση, ένα τέτοιο διαγωνισμό χρειάζονται διάφορα υπόβαθρα, και μαθηματικά υπόβαθρα και επιστήμης υπολογιστών σίγουρα. Κυρίως το αλγοριθμικό κομμάτι είναι το πιο σημαντικό, θα πω. Δηλαδή η γνώση του αλγορίθμου. Το Meta Hacker Cup είναι ο ετήσιος διαγωνισμός της Meta, του πολυεθνικού τεχνολογικού ομίλου που ελέγχει μεταξύ άλλων προϊόντων και υπηρεσιών το Facebook, το Instagram και το WhatsApp. Τον επόμενο γύρο η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικά και μια τέτοια θέση είναι λίγο, θα έλεγα, ουσιαστικά αδύνατη. Διότι όπως καταλαβαίνετε, γενικότερα οι κορυφαίοι 25 όλου του πλανήτη σε αυτό το κομμάτι είναι εξαιρετικά καλοί και έχουν πολύ περισσότερες γνώσεις από μένα. Άμα τα πάρουμε ρεαλιστικά τα πράγματα. Ωστόσο, ναι, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και στην επόμενη φάση να πετύχω όσο το δυνατόν καλύτερη θέση μπορώ. Ο διαγωνισμός διεξάγεται από το 2011 κάθε χρόνο και αντικείμενό του έχει τον προγραμματισμό των υπολογιστών. Η γνώση που παίρνεις από το να το κάνεις όλο αυτό είναι απίστευτο. Και είναι και κάτι που αντιμετωπίζεις στη δουλειά σου, θα πω, πολλά από τα προβλήματα. Δηλαδή, μερικά έχουν μεγάλη συσχέτιση με το τι θα αντιμετωπίζει κάποιος στην καθημερινή του εργασία, άμα δουλεύει σε μια τέτοια εταιρεία. Οπότε, από κάθε άποψη, πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να ασχοληθεί κάποιος με αυτό. Διαγωνιζόμενοι από όλο τον κόσμο έρχονται αντιμέτωποι με αλγοριθμικά προβλήματα τα οποία καλούνται να επιλύσουν σε συγκεκριμένο χρόνο. Σίγουρα και το Πανεπιστήμιο βοηθάει, δίνει τα ερεθίσματα και γενικότερα τις ιδέες και το πώς, ας πούμε, τη γενική γνώση σε όλο αυτό, αλλά θέλει πάρα πολύ χρόνο και αφοσίωση από το κάθε άτομο χωριστά. Δηλαδή, συγκεκριμένα οι κορυφαίοι σε αυτούς τους διαγωνισμούς και στις επόμενες φάσεις που είναι σίγουρα πιο δύσκολες, ασχολούνται από πολύ μικρή ηλικία μόνοι τους και γενικότερα λύνουν πάρα πολλά προβλήματα και μόνοι τους.